Τώρα εδώ πέρα. Εγώ λοιπόν θα σας δείξω ότι αυτή η δίθεν μείωση μεταναστικών ροών έχει ένα άλλο θέμα. Παίρνουν ελληνικά διαβατήρια Πακιστανοί και παίρνουν άσυλο ένα γαλάζιο διαβατήριο και τριγυρνάς όλο τον κόσμο. Για 90 μέρες. Και αν δεν μπορέσουν να μείνουν στην Ευρώπη, ξαναεπιστρέφω στην Ελλάδα. Μιλάμε, έχουμε γίνει, πάτε σκύλια λέστε και αλεστικά μην δίνετε. Λαϊκή έκφραση. Για να δούμε το βίντεο. Η πραγματικότητα όμως είναι, κύριε Αυτιά, ότι 3 χρόνια τώρα έχουμε πάρα πολύ χαμηλές ροές και γενικά έχουν φύγει από τη χώρα μας είτε με απελάσεις, είτε με εγκαταστάσεις, είτε με άλλους τρόπους πολύ περισσότεροι από ό,τι ήρθαν αυτή την τριετία. Η πραγματικότητα όμως είναι, κύριε Αυτιά, ότι 3 χρόνια τώρα έχουμε πάρα πολύ χαμηλές ροές και γενικά έχουν φύγει από τη χώρα μας είτε με απελάσεις, είτε με εγκαταστάσεις, είτε με άλλους τρόπους πολύ περισσότεροι από ό,τι ήρθαν αυτή την τριετία. Το πιστεύει. Εντάξει, το πιστεύει. Τι έκανε, γιατί είναι μάγκας. Στοιχείο, όπου ήταν 20.000, έμειναν 3-4.000. Τους άλλους τους έφερε στην Αθήνα, στις μεγάλες πόλεις, σε άλλες περιοχές. Για στοιχείο εκλέγεται ο υπουργός. Εντάξει. Τα του οίκου του κοιτάει, του σπιτιού του. Δείτε όμως, στο βίντεο 16-25, τι γίνεται πραγματικά. Πραγματικά τι γίνεται. Για να το δούμε. Δεν θέλω να πω κάτι. Αυτό που βλέπετε είναι διαβατήριο ελληνικό. Για τη γαλάζιο. Γιατί με αυτό έχει πάρει άσυλο, μπορεί να ταξιδέψει κάπου για μερικές μέρες, αλλά είναι υποχρεωμένος να γυρίσει στην Ελλάδα. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι ψεύτες. Είναι ψεύτες, είναι και κλέφτες, είναι και λαμόγια και είναι όλα που εσείς δεν θέλετε να δείτε κατάφαμα. Τώρα το αν δεν θέλετε να δείτε κατάφαμα είναι δικό σας θέμα. Εγώ θα συνεχίσω να τα λέω και δεν αφαίρομαι στον κύριο Μεταράκη για λαμόγια. Αλλά θα συνεχίσω να τα λέω γιατί πραγματικά με ενοχλεί η αδικία. Με ενοχλεί η μισή αλήθεια. Ξαναβάλλω το λίγο με τα διαβατήρια. Η πραγματικότητα όμως είναι, κύριε Αυτιά, ότι 3 χρόνια τώρα έχουμε πάρα πολύ χαμηλές ροές και γενικά έχουν φύγει από τη χώρα μας είτε με απελάσεις είτε με εγκαταστάσεις. Είναι, κύριε Αυτιά, ότι 3 χρόνια τώρα έχουμε πάρα πολύ χαμηλές ροές και γενικά έχουν φύγει από τη χώρα μας είτε με απελάσεις, είτε με εγκαταστάσεις, είτε με άλλους τρόπους πολύ περισσότεροι από ό,τι ήρθαν αυτή την τριετία. Πιστέψτε τους, ξαναψηφίστε τους, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μη σκέφτεστε το παιδί της και το εικόνι σας, βλέπετε ασυνόδευτα παιδάκια αυτό. Ασυνόδευτα, ανήλικα. Καλοπά, όμορφα, μια χαρά. Δεν κάνω να πολεμήσω την πατρίδα τους. Έρχονται εδώ. Εντάξει. Ο Θεός να σας φωτίσει όλους, παιδιά, και να ευλογεί την Ελλάδα και τις Έλληνες.